βράριζε ακριβώς το πρόσωπό της. Ο Χρυσός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην τέχνη των αρχαίων Ελλήνων Μακεδόνων. Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας από τον διπλωματούχο ξαναγό Ιωάννη Κρουτσόγλου. Η συγκεκριμένη δράση έγινε στα πλαίσια των πρωτοβολιών του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης Βορείου Ελλάδος, που διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια δωρεάν ξεναγήσεις με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού. Να οργανώνουμε δωρεάν ξεναγήσεις για το κοινό των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό αφορά επίσης όχι μόνο μουσεία και μνημεία, αλλά και περιπατητικές ξεναγήσεις μέσα στις πόλεις. Σήμερα εμείς κάνουμε μια δωρεάν ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας, όπου καλέσαμε τον κόσμο και ο κόσμος ήρθε να δούμε μαζί τον θησαυρό της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας, που έχει ιδρυθεί από τον αείμνηστο Δημήτρη Λαζαρίδη, που ανακάλυψε και την Αμφίπολη, θα πρέπει να τονίζουμε αυτό πάντοτε, έχει έναν μεγάλο αριθμό εκθεμάτων, τα οποία πιάνουν μια μεγάλη γεωγραφική έκταση σε ολόκληρη την περιφέρεια τη δική μας. Και η οποία βεβαίως έχει μια απήχηση ως τέχνη, όμως ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, κυρίως στο κομμάτι που αφορά το αρχαίο Μακεδονικό Βασίλειο. Είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να τονώσουμε την ζωή των τοπικών κοινωνιών, να κάνουμε τα μουσεία χώρους φιλικούς, να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουν να δούνε από κοντά. Και το ξαναλέμε, το λέμε συνέχεια, στην ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε, το να έρθεις από κοντά σε επικοινωνία με την χάραξη πάνω σε ένα αγκείο πύλινο, με τις γραμμές που έχει και τις εκφράσεις ένα αρχαίο άγαλμα και ένα γλυπτό, με τον τρόπο που μπορείς να δεις από κοντά τα αντικείμενα και όχι σε ένα βιβλίο, ταυτόχρονα μπορείς να καταλάβεις την έμπνευση. Αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, κύπελα τα οποία προσομοιάζουν στον τρόπο κατασκευής και τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν τα μεταλλικά τέτοια, δηλαδή κύπελα όπως είναι αυτά εδώ πέρα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι τέτοιες δράσεις. Αρχήν να δώσω ακόμη μια φορά συγχαρητήρια στον συμπολίτη μας και ξαναγώ Γιάννη Κουρτσόγλου για αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει. Να ξεναγήσει τους κατοίκους της πόλης μας σε αυτό το σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο που διαθέτει η πόλη της Καβάλας. Γιατί αυτό που είπατε και εσείς, ο τουρισμός συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό και για να προβάλλουμε και να προωθήσουμε την σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που έχει ο τόπος μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτού του τόπου να γνωρίζουμε τον αρχαιολογικό πλούτο που διαθέτει η περιοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα βρίσκομαι εδώ μαζί με άλλους συμπολίτες μας για να μάθουμε, για να πληροφορηθούμε, αλλά και να είμαστε σε θέση να διαδώσουμε αυτή την σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει η περιοχή μας. Ακόμη μια φορά συγχαρητήρια και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση να είμαστε συμπαραστάτες και αρρωγοί σε αυτήν εδώ την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.